σταματήστε να στέλνετε ηχητικά μηνύματα. Όποιος και όποια στέλνει ηχητικό μήνυμα στο WhatsApp είτε στο iMessage, για όλο λέγεται, είναι κακός άνθρωπος. Έχουμε δουλειές. Βαριέσαι. Γιατί αν μου το στείλεις γραπτός, θα σου πάρει περισσότερο. Το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ που δουλεύω, ανοίγεις το μήνυμα και λες, α, έλα να πάμε για καφέ. Το διαβάζεις. Όταν στέλνει ο άλλος ηχητικό μήνυμα, με τρελαίνει γιατί δεν με σέβεσαι. Δεν με αγαπάς. Είσαι τεμπέλης. Και πρέπει να την πληρώσω εγώ. Δεν είναι τηλέφωνο. Να πάρεις να μου πεις, έλα τι έγινε, πώς είσαι. Πάρε με τηλέφωνο. Δεν θέλω να ακούσω ή σκέφτεσαι να μου πεις. Θέλω να ακούσω αυτό που είναι να μου πεις. Είναι ειδοποιώσει διαφορά. Είναι και μερικοί που κάνουν και παύσεις. Ναι, έλα ρε, μ' ακούς. Και σταματήστε να στέλνετε 2,5 λεπτά ηχητικό. Κάνε μια κουμπί στην τηλεόραση καλύτερα. Απλά εκείνη τη στιγμή, γιατί έχει δουλειά. Πιο γρήγορα πατάω να κουμπίσει. Δεν σκέφτομαι όμως αν εσύ έχεις δουλειά. Γι' αυτό καταλήγω στο συμπέρασμα. Όποιος στέλνει ηχητικά μηνύματα μεγάλα είναι κακός άνθρωπος. Το ηχητικό μήνυμα είναι αλητεία. Εσύ γιατί στέλνεις ηχητικά μηνύματα σε όλους μας?